Καλησπέρα, είμαι ο Άγγελος, ένα βίντεο. Λοιπόν, επειδή μερικοί με έχετε πρίξει και μου λέτε τύπου «Ου, Άγγελε, κάνει δύο τα βιντεάκια με τα πλοία να τελειώνεις, γιατί με σας κουράσετε τόσο καιρό με τα βίντεο που κάνεις με τον υπολογιστή και γιατί τα βίντεο αυτά είναι πολύ βαρετά και κάνετε μια ιδέα και δεν μπορούμε να κάνεις κάτι άλλο να τα ευχαριστηθείς και εσύ και εμείς». Και κάποιοι από το κανάλι με πιέζουν να ανεβάσω κι άλλα βίντεο με πλοία. Ενώ κάποιοι άλλοι με πιέζουν να ανεβάσω βλογάκια. Παιδιά, δεν είμαι Σούπερμαν. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα ταυτόχρονα. Αν μου λέει κάποιος, κάνε αυτό. Εκεί λέω, εκεί παιδιά λέω ότι παιδιά πρέπει να γίνει κάτι καλό. Και εγώ προτιμώ να κάνω κάτι, όχι να κάνω κάτι γρήγορα, να του πετάξω στα γρήγορα για να πω το έκανα απλά και γίνεται η υπόθεση, αλλά είναι να είναι κάτι ποιοτικό, να είναι κάτι καλό. Και παιδιά, όσο με πιέζετε εσείς, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Πρέπει να το κάνουμε όλο σιγά σιγά. Και δεν είναι ότι δεν έχω υλικό να δείξω. Εδώ πέρα έχω ένα ακόμα άλμπουμ που ακόμα εσείς δεν το έχετε δει ποτέ. Το πρώτη φορά το έδειξα στο βίντεο με τον υπολογιστή το τελευταίο που έκανα. Τα πλοία της Jan Cargo γενικότερα, τις εταιρείες αυτές από την Ελλάδα. Έχω εδώ τα ακουστικά, και το τρίποδο. Κάθομαι στον υπολογιστή τουλάχιστον 8 ώρες την ημέρα, από το επίσης χρόνο δηλαδή. Και προσπαθώ να βρω καινούργιες στραφείς στη συλλογή μου. Απλά, επειδή έχετε πατρίσει τον τελευταίο καιρό ότι κάνω σχετικά μικρά βίντεο. Παλιά, πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια, πριν από τρία χρόνια που ήταν στο YouTube, έκανα μεγάλα βιντεάκια. Έκανα βιντεάκια και 30 λεπτά και 40 λεπτά και 50 και μία ώρα. Αυτά έχουν κοπεί εδώ και πολύ καιρό, από τότε που γύρισα από τις διακοπές, από το καλοκαίρι. Και είμαστε τώρα αρχές Δεκεμβρίου. Για ακόμα ανεβάζω μικρά βιντεάκια. Δεν είναι ότι δεν έχω υλικό να δείξω, απλά τα μικρά βιντεάκια που κάνω ανεβαίνουν πιο δύσκολα. Γιατί εγώ προσπαθώ να ανεβάζω βιντεάκια κάθε μέρα, όπως έκανα τόσα χρόνια. Και όχι να ανεβάζω ένα την εβδομάδα, δύο την εβδομάδα, τρία την εβδομάδα. Και τώρα θα μου πεις, αφού ρε Άγγελε, κάνεις βιντεάκι κάθε μέρα, γιατί δεν κάνεις τα πλοία να τα τελειώνεις στις αγγλικά παιδιά, μην το ξαναπείτε, αν το ξαναπείτε θα θυμώσω. Και μπορεί να μην κάνω και τίποτα. Δεν θα κάνω, θα τα κάνω όλα. Απλά πρέπει να πάω λίγο του χρόνου μου. Δεν είμαι, το ξαναλέω, δεν είμαι Σούπερμαν, δεν είμαι αυτός που τα κάνει όλα τέλεια. Κανένας δεν τα κάνει όλα τέλεια, και πάντως όχι εγώ. Που είμαι ένας σχετικά, ας το πούμε σε εισαγωγικά, νέος YouTuber. Τι θα μου πεις τώρα γιατί αφού, ναι, μας τελείωσατε τόση ώρα, γιατί έχεις πλάνο τον υπολογιστή σου, γιατί για να σας δείξω ότι δουλεύω σκληρά. Έχω μπει, π.χ. σε αυτήν την απέναντι σελίδα και ψάχνω για καράβια. Βλέπετε εδώ, όλες αυτές τις φωτογραφίες που βλέπετε μπροστά σας θα πάνε για αποθήκευση. Και θα μου πεις, Ράγκελε, θα το κάνεις αυτό on camera ή off camera. Off camera. Γιατί αυτά που θέλω να σας δείξω από την άλλη σελίδα που έχω βγάσει, ειδικά είναι πολύ καλά, σε μια επαφή. Λοιπόν, ορίστε. Το θυμάστε αυτό το πλοίο. Αυτό σας είχα δείξει ήταν το τελευταίο που είχαμε βρει στο τελευταίο βίντεο του υπολογιστή που κάναμε. Το Aegean Heaven, που είναι ένα από τα μένα μου ιαπωνικά πλοία. Από τα καλύτερα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Έβαλα αυτήν εδώ τη φωτογραφία, αυτήν εδώ και αυτήν εδώ. Θα μου πείτε γιατί δεν έβαλες αυτές τις δύο, αυτή και αυτή, γιατί αυτές τις έχω ήδη. Για να μην αποκαλύψετε κακό και σας λέω ψέματα και θέλω να σας ξεπατήσω, να σας το αποδείξω αμέσως τώρα. Και πάρτο. Δείτε εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, θα φαίνεται καλά. Έτσι. Να, αυτή εδώ, η πάνω είναι αυτή εδώ και η κάτω, αυτή εδώ, είναι αυτή εδώ. Οκ. Εντάξει και παλιά, μία από τρία χρόνια που ήσασταν στο YouTube, πάει τόσο θα ήμουν στην υπολογιστή, όχι παραπάνω. Απλά τώρα, λόγω που έχουν προκύψει αυτά τα βίντεο που ψάχνω για φωτογραφίες πλέον on camera, έχουν προκύψει διάφορα θεματάκια που πρέπει να τα καλύψω όλα. Ακόμα έχω πάρα πολλά βίντεο στην υπολογιστή να κάνω, πάνω από 10 επεισόδια ακόμα. Και είναι, μάλλον θα γίνει η μεγαλύτερη σειρά του καναλιού μου. Μεγαλύτερη και από τα vlogs και από τη σειρά με τις βουτιές το καλοκαίρι και πάει λέγοντας. Βλέπω να γίνει η μεγαλύτερη σειρά του καναλιού μου αυτή με τον υπολογιστή.
Αν και το κανάλι μου δεν είναι ακριβώ έτσι, να φτάνω να κάνω βιντεάκια σε έναν υπολογιστή προ τα συνέχεια, πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, όχι συνέχεια το ίδιο, γιατί μετά θα γίνει φαρητό. Λοιπόν, παιδιά, απλά μην πιέσετε την κατάσταση. Περνάω δύσκολε εποχέ, και ειδικά με τα βίντεο, αλλά αυτό δεν με σταματάει από το να κάνω καινούρια. Σιγά σιγά θα τα ξεπεράσει τα προβλήματα και θα συνεχίσουν πάλι δυναμικά. Απλά αυτό που θέλω να εννοηθεί σε αυτό το βίντεο με το short που κάνουμε τώρα είναι ότι λίγη υπομονή, υπομονή θέλετε, και θα θέλουν όλα τα καλά μαζεμένα. Θυμάστε, έκανα και το βιντεάκι στην βιβλιογορά που είχα πάει να βγάλω τι φωτοτυπίε με τα Ιαπωνικά. Αυτά εδώ. Και μερικέ μου έκανε και μικρέ. Και εκεί ξανάρρωσα πάρα πολύ. Γιατί ήθελα να μου βγουν μεγάλε και να μην έχω πρόβλημα. Και τελικά είχα πρόβλημα. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, λίγη υπομονή και τα καλύτερα έρχονται. Οπότε, παιδιά, αυτό είναι το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Και εμείς θα τα πούμε με το καλό στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.